αφορμή το περιστατικό της Χαλκίδας με το κύκλωμα που εκβίαζε φορολογουμένους, τουλάχιστον όπως μέχρι στιγμής έχει αναδειχθεί και χωρίς την έχει ακόμα οριστικοποιηθεί στα δικαστήρια, η ΑΔΕ αποφάσισε να επανελέγξει όλες τις υποθέσεις επιστροφών της συγκεκριμένης ΔΟΗ, ενώ δειγματοληπτικά θα επανελεγχθούν υποθέσεις επιστροφών σε όλη τη χώρα. Αυτό προσαυξάνει κατά 4.000 τις υποθέσεις που ήδη έχει οριοθετήσει η ΑΔΕ προς έλεγχο στη χρήση του 2023. Ήταν κάτι που ήταν αναμενόμενο μετά το συγκεκριμένο γεγονός. Και παράλληλα ανακοίνωσε ότι θα αυτοματοποιηθεί ακόμα περισσότερο το σύστημα ελέγχου επιστροφών, είτε αυτές πρόκειται για εισόδημα, είτε πρόκειται για επιστροφές ΦΠΑ και όλες τις επιχειρήσεις και τους πολίτες. Με τον αυτόματο τρόπο ελέγχου είναι εξαιρετικά δύσκολο να δημιουργηθεί κάτι πάρα πολύ απλό, ακόμα τουλάχιστον όπως λειτουργεί μέχρι σήμερα το σύστημα. Σε κάθε περίπτωση, η όποια αυτοματοποίηση διαδικασιών κρίνεται ως θετική.